Οι φυσικές καταστροφές και η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν πάρα πολύ και την ασφαλιστική αγορά. Ο Πλάτων Πατλάκας, μετεωρολόγος και υποψήφιος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ένας νέος επιστήμον, ο οποίος ασχολείται κυρίως με τα ατμοσφαιρικά μοντέλα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο καταρχάς που είστε εδώ και ξεκινώντας, θα ήθελα να ρωτήσω τι είναι τα ατμοσφαιρικά μοντέλα. Τα ατμοσφαιρικά μοντέλα είναι ένα σύνολο εξισώσεων, ένα σύνολο ρουτινών και προγραμμάτων μάλλον, τα οποία λύνουν εξισώσεις και ο σκοπός τους είναι να αποτυπώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ατμοσφαιρικές διεργασίες και μια εικόνα γενικότερα της ατμόσφαιρας σε χρόνους και χώρους στους οποίους επιλέγουμε εμείς. Η ασφαλιστική αγορά ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το αντικείμενο, όπως είπαμε και πριν, και θέλω να ρωτήσω πώς μπορείτε να βοηθήσετε προς την καλύτερη ενημέρωσή της. Με πάρα πολλούς τρόπους. Η αλήθεια είναι ότι θα ξεκινήσω από την αρχή. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι μπορούμε να αναπαραστήσουμε παλαιότερα γεγονότα τα οποία οδήγησαν σε μεγάλες καταστροφές με σκοπό να καταλάβουμε καλύτερα το τι πήγε λάθος και ποια ήταν η εικόνα της ατμόσφαιρας σε αυτές τις καταστροφές. Παραδείγματος χάρη η πλημμύρα της Μάντρας ή η φωτιά στο Μάτι. Ήδη υπάρχουν μελέτες πάνω σε αυτό και μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα το τι συνέβη. Παράλληλα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα μοντέλα για πάλι γεγονότα τα οποία συνέβησαν και έτσι ώστε να μπορούμε να βγάλουμε το ύψος των αποζημιώσεων που χρειάζεται να καταβληθούν σε περιοχές που δεν έχουμε μετρήσεις ή οι μετρήσεις είναι πολύ περιορισμένες. Ταυτόχρονα έχουμε την πρόγνωση του καιρού σε 2 με 10 μέρες. Έχουμε τις seasonal ή αλλιώς τις μεσοπρόθεσμες, αν θέλετε, προγνώσεις. Όπως έχουμε και μια πιο κλιματολογική αντιμετώπιση με σκοπό να βγάλουμε, να κάνουμε μια ανάλυση ρίσκου με βάση διάφορες μεταβλητές, έτσι ώστε να μπορούν και ο ασφαλιστικός ή αντιασφαλιστικός κλάδος να έχει καλύτερα προϊόντα. Ποια φαινόμενα είναι λιγότερο εύκολο να προβλεφθούν? Στα γεωγραφικά πλάτη και μήκη που μας ενδιαφέρει εμάς, θα έλεγα ότι η βροχή και το χαλάζι είναι κάτι δύσκολο να προβλεφθεί. Γιατί είναι δύο ουσιαστικά οι λόγοι. Αφενός είναι το ποσοστό, το πόσο βροχή θα έχουμε και αφετέρου είναι και το μέρος που θα έχουμε τη μεγάλη βροχόπτωση. Οπότε είναι ένα δυσδιάστατο πρόβλημα και καταλαβαίνετε ότι τα ατμοσφαιρικά μοντέλα μέσα από τις εξισώσεις που λύνουν μπορεί να έχουμε σφάλματα είτε στο χώρο, είτε στο χρόνο, είτε στην ποσότητα. Μπορείτε να πείτε σε μια ασφαλιστική εταιρεία το βάθος χρόνου που μπορεί να γίνει μια πρόβλεψη? Αυτή τη στιγμή έχουμε προγνώσεις οι οποίες είναι αρκετά αξιόλογες σε βάθος χρόνου 2 με 3-4 ημερών μάλλον και μπορεί να έχουμε και προγνώσεις που φτάνουν έως τις 10 μέρες αναλόγως με ποιος παράγοντας μας ενδιαφέρει, ποια παράμετρος μας ενδιαφέρει, μπορούμε να καθορίσουμε το πόσο αξιόλογη είναι η πρόγνωσή μας. Αν μιλάμε για τη βροχή, για παράδειγμα, 2-3 ημέρες έχουμε αρκετά αξιόλογη πρόγνωση, η οποία πέφτει, αν θέλετε, τα ποσοστά επιτυχία μας πέφτουν όσο προχωράμε στον χρόνο. Τώρα ήθελα να ρωτήσω για τις γεωργικές ασφαλίσεις. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε στην πρόληψη και στην πρόβλεψη? Όπως σας είπα και πριν, όταν έχουμε πρόγνωση 2-3 και μιας εβδομάδας, 2-3 ημερών και μιας εβδομάδας, μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα και να κάνουμε ό,τι δυνατόν είναι και προσωπικά αλλά και σαν πολιτεία, ώστε να προστατέψουμε τις περιουσίες των ανθρώπων, είτε μιλάμε για γεωργικά προϊόντα είτε γενικότερα. Πέρα από αυτό, οι εποχικές προγνώσεις, είτε μιλάμε για 2-3 μήνες είτε σε βάθος εξάμηνου, μπορούν να μας ορίσουν ποια είναι η απόκληση από τη μέση τιμή σε κάποια χαρακτηριστικά της εποχής. Παραδείγματος χάρη, να έχουμε ένα πιο θερμό ή ένα πιο κρύο χειμώνα, πιο βροχερό ή λιγότερο βροχερό. Αν θα έχουμε μεγάλους καύσωνες το καλοκαίρι ή όχι. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τη γεωργική παραγωγή και είναι μια καλή εικόνα. Είναι μια καλή εικόνα του τι μπορούμε να περιμένουμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε προβλήματα τα οποία θα υπάρξουν στην πορεία. Και ασφαλώς ο ασφαλιστικός κλάδος επηρεάζεται έμεσα από τέτοιου είδους προγνώσεις. Τώρα, οι προγνώσεις και οι προβλέψεις καμιά φορά πέφτουν και έξω. Πού οφείλεται αυτό? Καλώς ή κακώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να καταλάβουμε όλη τη φυσική που υπάρχει γύρω από την ατμόσφαιρα. Και είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που εξαρτάται από πάρα πολλές παραμέτρους. Τα ατμοσφαιρικά μοντέλα, όπως σας είπα, έχουν διάφορες εξισώσεις τις οποίες επιλύουμε και μας βγάζουν μια καλή εικόνα της ατμόσφαιρας στο μέλλον. Αυτές οι εξισώσεις περιέχουν ένα κομμάτι σφάλματος. Και μικρά σφάλματα μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερα σφάλματα στο μέλλον. Γι' αυτό, όπως σας είπα και πριν, προγνώσεις πέρα των 3-5 ημερών αρχίζουν και τα ποσοστά επιτυχία μας είναι πάρα πολύ χαμηλά. Οπότε, ναι. Κάνουμε πρόγνωση για το μέλλον. Είναι μια πολύ δύσκολη επιστήμη. Δεν έχουν όλες οι επιστήμες τη δυνατότητα να κοιτάνε στο μέλλον. Και είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε με τα εργαλεία που διαθέτουμε. Στο μέλλον, με μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, με καινούργιες εξισώσεις και μελέτες που γίνονται, με καινούργια μοντέλα, ενδεχομένως έχουμε και καλύτερη πρόγνωση. Τώρα, σχετικά με την κλιματική αλλαγή, που όλοι μιλούν για αυτή, τι είναι αυτό που πιστεύετε εσείς οι μετεωρολόγοι και τι είναι αυτό που βλέπετε?
Καταρχάς, να σου πω ότι η κλιματική αλλαγή υπάρχει και πάντα υπήρχε. Το θέμα είναι πώς ο ανθρώπινος παράγοντας και η ανθρώπινη δραστηριότητα τα τελευταία 100-200 χρόνια επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή. Και τα κλιματικά μοντέλα μας δείχνουν ότι την επηρεάζουν. Το δύσκολο είναι να καταλάβουμε σε τι ποσοστό την επηρεάζουν. Γι' αυτό υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις ανάμεσα στα διάφορα κλιματικά μοντέλα. Και όπως καταλαβαίνετε, και αυτό είναι ένα πολύ διάστατο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο το δίοξιδο του άνθρακα, είναι η χρήση γης, είναι ο υπερπληθυσμός, είναι αλλαγές που συμβαίνουν, τις οποίες δεν μπορούμε να τις ξέρουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι αλλαγές θα συμβούν στα 10-20 χρόνια στον πληθυσμό της γης και στα αντίστοιχα αερίοθερμική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, κλιματική αλλαγή υπάρχει. Και εμείς οφείλουμε να προστατευτούμε και να λάβουμε τα μέτρα ασφαλείας μας και να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο. Τον τελευταίο καιρό και ο ασφαλιστικός και αντασφαλιστικός κλάδος το λαμβάνει υπόψη του και ουσιαστικά προσπαθούμε να διορθώσουμε αναλύσεις ρίσκου που έχουν γίνει στο παρελθόν με διάφορα κλιματικά μοντέλα, να τους διορθώσουμε ένα κομμάτι αβεβαιότητας που υπάρχει λίγο της κλιματικής αλλαγής. Αυτός είναι ο στόχος τώρα και προς τα εκεί κινούμαστε. Και κλείνοντας, να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής θα έχουμε φαινόμενα όπου η ασφαλιστική αγορά θα κληθεί να πληρώσει? Σίγουρα. Εννοώ να πληρώσει σε μεγαλύτερο βαθμό από το αναμενόμενο. Σίγουρα πρέπει να γίνουν αναπροσαρμογές. Πρέπει να γίνουν αναπροσαρμογές στα δεδομένα που χρησιμοποιούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε ένα μεγάλο εύρος των προϊόντων που παράγουμε. Μπορεί να αλλάξει η συχνότητα των φαινομένων, μπορεί να αλλάξει όμως και η σφοδρότητα. Δηλαδή, σε μια πρόσφατη έρευνα είδαμε ότι οι μεσογειακοί κυκλώνες με την επερχόμενη κλιματική αλλαγή μπορεί να γίνουν πιο σπάνιοι, αλλά τα αποτελέσματά τους θα είναι πολύ πιο σοβαρά. Πρέπει η ασφαλιστική αγορά να προσαρμοστεί σε αυτό και να λάβουμε και αυτό το κομμάτι υπόψη μας. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν και τα φυσικά φαινόμενα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολούν στο μέλλον αρκετά και θα ενημερώνουμε κι εμείς όσο μπορούμε καλύτερα.